Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, ευαισθημότατη, αξιότιμη κυρία Πρόεδρες του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανάφης, αξιότιμη κύριε του Συνδέσμου για την παραχώρησή τους που θα γίνει το μνημείο, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης στο νησί μας. Πριν από 7 χρόνια, με τη Συμβουλή του Περιφερειακού Συμβούλου Βαγγέλη Σιγάλα και του πρώην επάρχου Χρήσανθου Ρούσου, γεννήθηκε η ιδέα της κατασκευής μουσιακού χώρου και μνημείου εξόριστον για να αναδειχθεί, να καταγραφεί και να προστατευτεί η ιστορία των αγωνιστών που βρέθηκαν εξτρακισμένοι στο νησί μας. Καθώς η Ανάφη έχει αποτελέσει ένα ιστορικό τόπο εξορίας, η δημιουργία του μνημείου πραγματοποιήθηκε και σύντομα θα υλοποιηθεί και η κατασκευή του μουσείου, καθώς έχει βρεθεί ο χώρος που θα φιλοξενηθεί. Η αρχή λοιπόν έγινε σήμερα. Βρισκόμαστε εδώ ώστε να υμνήσουμε τους αγωνιστές οι οποίοι προστάτευσαν την Ελλάδα μας από τα νύχια των φασιστικών ορδών. Άνδρες και γυναίκες με σιδερένια θέληση πάλεψαν μέχρι θανάτου για τη δημιουργία μιας νέας Ελλάδας. Με μόνο στόχο μια ζωή τίμια, όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να απολαύσουν ίσα δικαιώματα. Στο πρόσωπο των εξόριστων ποινικοποιήθηκε το ελεύθερο αγωνιστικό φρόνημα, οι απόψεις και οι σκέψεις ελευθέρων πολιτών, ελευθέρων ανθρώπων που εξορίστηκαν στον τόπο μας σε μια προσπάθεια κάμψης, κάθε αντίστασης και φιλελεύθερου ιδανικού. Οι εξόριστοι όμως δεν απελπίστηκαν. Αντιμετωπίστηκαν φιλόξενα από τους κατοίκους της Ανάφης, οι οποίοι τους συνέδραμαν στη διαβίωσή τους και εκείνοι με τη σειρά τους ανταπέδωσαν απλόχερα, βοηθώντας τους ντόπιους με όποια δυνατότητα διέθετε ο κάθε ένας. Ενημέρωναν τους κατοίκους μέσω εφημερίδων, δημιούργησαν σχολικά προγράμματα, προσέφεραν ιατρικές υπηρεσίες, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της οδοποιίας της χώρας. Παρήχαν ανήκουστες υπηρεσίες στο νησί μας για την εποχή εκείνη, θέλοντας να βάλουν το λιθαράκι τους στην εξέλιξη του τόπου μας, που έγινε και τόπος δικός τους. Και όπως έγραψε ο σπουδαίος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος, όλα τα μοιραστήκαμε, σύντροφοι. Το ψωμί, το νερό, το τσιγάρο, το εγκαϊμό, την ελπίδα. Τώρα μπορούμε να ζήσουμε να πεθάνουμε. Απλά και όμορφα. Πολύ όμορφα. Ο ακριτικός μας βράχος επιλέχθηκε από τον τότε κρατικό μηχανισμό για να δυσκολέψει τις συνθήκες διαβίωσής τους και να λυγίσει το πνεύμα τους, να ταρακώσει την αξιοπρέπειά τους. Όμως η ελκυστική, αυθεντική, άγρια ομορφιά αυτού του τόπου δεν εκτείνεται για όλα αυτά τα παραπάνω. Η Ανάφη αποπνέει τον αέρα της ελευθερίας. Οι όποιες αντιξιότητες προκάλεσαν εφαλτήριο για νέους αγώνες. Οι αγώνες που τελικά δικαιώθηκαν, συμβάλλοντας στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τη μνήμη αυτών των αγωνιστών, που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση απέδειξαν για ακόμη μία φορά στο ρου της ιστορίας ότι οι Έλληνες δεν υποτάσσονται, οι Έλληνες ήταν και θα είναι πάντα αγωνιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.